Χρήστο, έβαλες 20 πόντους σήμερα, είχες 4 rebound, 3 assist και μόλις 2 λάθη. Ήταν το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας, νομίζω είναι ρεκόρ καριέρας 20 πόντοι. Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί, ναι. Τα στατιστικά έτσι λένε, αλλά λείπουν κάποιες σεζόν στις αρχές, ίσως να πρέπει να κάνουν μια επιφύλαξη. Ήταν όμως το καλύτερο παιχνίδι που έκανες ποτέ. Ναι. Εντάξει, νιώθα πολύ καλά σήμερα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίχτες μου, που πραγματικά μετά από πολλές απώλειες στο σημερινό παιχνίδι ήμασταν σχεδόν 6-7 παίχτες στο rotation. Είδαν ότι ήμουνα σε καλή μέρα, με βρίσκανε και εγώ έκανα αυτό που πρέπει να κάνω, έκανα τη δουλειά μου. Από εκεί και πέρα ευχαριστώ και το προπονητικό team, γιατί πραγματικά είχαμε δύσκολη εβδομάδα αυτή την αγωνιστική και θεωρώ ότι δείξαμε χαρακτήρα, προστατεύσαμε το σπίτι μας. Και πάμε τώρα για την τελευταία αγωνιστική του τελευταίου γύρου, για να κλείσουμε το πρώτο γύρο όσο πιο καλά μπορούμε. Σε είδα πάρα πολύ άνετο σήμερα, και σου ήταν από μακριά και κινήσεις στο ζωγραφιστό. Πες μας λίγο για το πώς ένιωθες σήμερα στο παρκέ. Όπως είπα και πριν, έκανα τη δουλειά μου. Ένιωθα καλά εξ αρχής. Στο μπάσκετ, κοιτάξτε, είναι ομαδικό άθλημα, αλλά όταν κάποιος νιώθει καλά, γενικά μέσω των plays, τον βρίσκουν οι συμπαίκτες σου και από εκεί και πέρα η επίθεση είναι ένα κομμάτι φυσικά, αλλά εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στους συμπαίκτες μου για την άμυνα. Δώσαμε τρομερές μαχές, δεν άφησαμε την αντίπαλη ομάδα να ανοίξει το σκορ, να σκοράρει εύκολα και θεωρώ ότι από την άμυνα κερδίσαμε ξεκάθαρα. Και μια τελευταία ερώτηση, Χρήστο. Είσαι στη δεύτερη σου σεζόν στον Απόλλωνα. Σε βλέπουμε να βρίσκεις ένα πολύ καλό ρόλο. Γουστάρεις τη φάση εδώ πέρα μετά από χρόνια σε διάφορες ομάδες. Σε βλέπουμε κι εμείς καλύτερο φέτος. Πες μας λίγο πώς νιώθεις στον Απόλλωνα και πώς έχεις βρει το ρόλο σου σε αυτή την ομάδα. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπες. Στον Απόλλωνα θεωρώ βρήκα ένα πολύ καλό ρόλο. Νιώθω πιο άνετα, μπορείς να πεις, αλλά εντάξει, πάντα έχει να κάνει με το προπονητικό team, με τη φιλοσοφία κάθε προπονητή και με τους συμπαίχτες σου και με τη σκληρή δουλειά. Από εκεί και πέρα, εγώ ξαναλέω, κάνω τη δουλειά μου. Χρήστο, ξανά συγχαρητήρια για τη φάνη σήμερα. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.